Την τελευταία διανομή προϊόντων πριν την ανάπαυλα των καλοκαιρινών διακοπών θα πραγματοποιήσουν οι ενεργοί πολίτες Λάρισας το επόμενο Σάββατο, 14 Ιουνίου, στη σκεπαστή αγορά της Νεάπολης. Η διανομή περιλαμβάνει λάδι έξτρα παρθένο από την περιοχή της Βόρειας Μεσσηνίας σε συσκευασία 5 λίτρων στην τιμή των 15 ευρώ. Πατάτες ανοιξιάτικης συγκομιδής από την Αχαΐα, 5 ευρώ τα 13 κιλά. Κρεμμύδια από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων Λάρισας, 2 ευρώ τα 5 κιλά και 250 γραμμάρια. Και ελιές πράσινες και μαύρες, 5 ευρώ τα 2 κιλά. Καινούργια διανομή προϊόντων το άλλο Σάββατο, 14 του μηνός. Και θα είναι η τελευταία για το καλοκαίρι. Το κίνημα χωρίς μεσάζοντες έχει στηριχθεί από τους Λαρισαίους με αποτέλεσμα οι ενεργοί πολίτες να επεκτείνουν τις δράσεις τους και σε άλλους τομείς εκτός των διανομών προϊόντων. Με το νόμο 4264 μπαίνει μπλόκο στη διανομή αγροτικών προϊόντων μέσω αυτών των κινημάτων. Συμβολικά λοιπόν, στα προϊόντα που θα διανεμηθούν το επόμενο Σάββατο περιλαμβάνονται και οι πατάτες. Ένα προϊόν με το οποίο ξεκίνησε το κίνημα χωρίς μεσάζοντες. Ήταν μια επιλογή όλων των κινήσεων που αντιδρούμε στον νόμο που στρέφεται ενάντια στους παραγωγούς και στα κινήματα έμεσα. Εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, έτσι όπως ξεκινήσαμε και μας είχαν πει ότι είμαστε το κίνημα της πατάτας, ότι μετά από τόσα χρόνια που πολλοί είχαν προβλέψει ότι θα πάψουμε πια να υπάρχουμε, όχι μόνο υπάρχουμε, όχι μόνο δραστηριοποιούμαστε και σε άλλους τομείς, αλλά και σε σχέση με τα προϊόντα, επειδή ο κόσμος μας στηρίζει, είμαστε πάντα παρόντες. Οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα των ενεργών πολιτών, στο στέκι αλληλεγγύης στη συμβολή των οδών Παναγούλη Κβανδυλαρά και στο περίπτερο της κεντρικής πλατείας.